Άλλως, υπάρχουν και πράγματα τα οποία πρέπει να τα εκμεταλλεύεται ένας βουλευτής εν μέσω και των θερινών τμήματων. Και φαίνεται τουλάχιστον ότι αυτή η διευθύνηση θα υπάρχει. Αναμένουμε και την τακτοποίηση και μέσω του συστήματος του ΤΕ. Φυσικά και να δοθούν και διευκρινήσεις για το τι μέλη γενέστε για αυτούς που έχουν ήδη τακτοποιήσει τα αυθαίρετά τους, έχουν καταβάλει όλο το αντίτιμο και αν θα τους επιστραφούν τα χρήματα και με ποιον τρόπο. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, μιας και την έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της Αλεξανδρούπολης τον Ιανουάριο του 2014, ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος της πόλης Βαγγέλης Λαμπάκης. Στην ίδια συνέντευξη τύπου, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στις εργασίες για την κατασκευή του μικρού περιφερειακού που έχουν ήδη ξεκινήσει, την ανάπλαση του πάρκου Παρμενίων, όπως επίσης και τη διευθέτηση της κατασκευής νέου χυτή, αλλά και χώρο επεξεργασίας απορριμμάτων, ο οποίος θα είναι και ένας από τους δύο που θα δέχονται τα σκουπίδια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τον Ιανουάριο του 2014 θα ξεκινήσουν οι εργασίες ανάπλασης της παραλιακής ζώνης της Αλεξανδρούπολης από το ύψος της τροφής του Εγνατία έως το πάρκο της Αργούς. Το έργο έχει προϋπολογισμό 3,6 εκατομμύρια ευρώ και χρόνο περαίωσης 2 χρόνια, ενώ μεγάλο μέρος των εργασιών θα γίνουν μέσα στη θάλασσα και αφορούν κατασκευή κυματοθραυστών. Στην ίδια συνέντευξη τύπου, στην οποία ο κ. Λαμπάκης παρουσίασε την ανάπλαση της παραλιακής, ανακοίνωσε ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να δημοπρατήσει και την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων του γνωστού χυτή. Ο χυτή θα γίνει στον χαδά της Αλεξανδρούπολης και σύντομα αναμένεται και η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, η οποία θα είναι μία εκ των δύο μονάδων που θα δέχονται τα σκουπίδια όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το έργο του χυτή θα είναι έτοιμο σε 2 χρόνια περίπου, ενώ η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων θα γίνει μέσω ΣΔΙΤ και προϋπολογίζεται σε 70 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΕ, ενώ την άλλη εβδομάδα αναμένονται στην Αλεξανδρούπολη εκπρόσωποι του προγράμματος Τζέσικα, από το οποίο θα αντληθεί η χρηματοδότηση για την ανακατασκευή των αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι. Στη συνέντευξη τύπου, ο κ. Λαμπάκης κλήθηκε να σχολιάσει και την ανίχνευση αρσενικού στο νερό του οικισμού Νεοχώρη Χαλκιδικής και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτό είναι απόρρια της εξορρυκτικής διαδικασίας χρυσού που συμβαίνει στη Χαλκιδική, ενώ αναφέρθηκε και σε παλαιότερες δηλώσεις του σχετικά με το ενδιαφέρον γερμανικής εταιρείας να εγκαταστήσει στην Αλεξανδρούπολη επένδυση μεγάλου βεληνικούς. Ο κ. Λαμπάκης σημείωσε ότι ο ίδιος έχει φέρει σε επαφή τους επενδυτές με τα Υπουργεία, τα οποία δεν έχουν απαντήσει ακόμη, αν και έχουν λάβει αναλυτικά το σχεδιασμό του επενδυτή. Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ωστόσο ότι ο επενδυτής έχει θέσει ως προϋπόθεση τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στην επένδυση, το οποίο θα έχει το ρόλο του εγγυητή σε δάνειο ύψος 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θέλει να διεκδικήσει ο Γερμανός επενδυτής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο κ. Λαμπάκης σημείωσε ότι θα απευθύνει έγγραφο στα αρμόδια Υπουργεία ερωτώντας για την κολλησιεργία τους, ενώ η απάντησή τους αναμένεται με ενδιαφέρον καθώς προφανώς θα περιλαμβάνει και την απάντηση στις αιτιάσεις των Γερμανών επενδυτών σχετικά με τις εγγυήσεις και τα δάνεια που ζητούν.